Κάθε πέρσι και καλύτερα, λένε οι επαγγελματίες της πόλης, αφού μπορεί η αγορά να κινήθηκε, ωστόσο η όποια κατανάλωση περιορίστηκε σε 3 μόλις ημέρες. Είναι αναμενόμενο πλέον ότι θα έχουμε κάτι λιγότερο από πέρσι. Δηλαδή από ό,τι είχαμε πάει πέρσι θα πάμε λίγο πιο κάτω. Αυτό το περιμένουμε. Έγινε για άλλη μια φορά που γίνεται, αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος συσσωρευτικά έρχεται και ψωνίζει όλο και λιγότερες μέρες προς το τέλος. Οπότε ο μεγάλος όγκος των πωλήσεων έγινε 28, 30 και 31 το μηνός. Εκεί πέρα βγήκε ο κόσμος, ψώνισε και εντάξει, κατανάλωσε. Τώρα αν είμαστε ευχαριστημένοι που δουλέψαμε 3 μέρες, όχι. Παλιότερα δουλεύαμε πολύ περισσότερες μέρες. Απλά έχουμε συνηθίσει έτσι πλέον. Βέβαια, η κίνηση τόνωσε κάπως στην αγορά, η οποία όλο τον χρόνο στενάζει λόγω των ημερών, ενώ σημαντικό παράγοντα για την κατανάλωση αποτελούν οι απόδημοι που γίνουν αυτές τις ημέρες στον τόπο τους. Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά έρχονται πάρα πολλοί από το εξωτερικό που έχουν πάει ή δουλεύαν εκεί για να κάνουν γιορτές μαζί με την οικογένειά τους, οπότε και αυτοί βοηθάνε στο να ανεβεί λίγο η τζίρος. Διότι στην Ξάνθη δυστυχώς δεν έχουμε ούτε τουρισμό ούτε κάτι άλλο που θα μπορούσε να τονώσει τον τζίρο μας. Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο, σημαντικό μερίδιο από την τοπική αγορά έκλεψαν και οι αλυσίδες καταστημάτων. Είναι ένα φαινόμενο της εποχής και οι αλυσίδες που, όπως και να το κάνεις, έχουν συγκεκριμένες τιμές, συγκεκριμένες ποιότητες, συγκεκριμένα δεδομένα παντού. Επειδή είναι μεγάλες, βρίσκουν ίσως λίγο καλύτερες τιμές, μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και αυτό πιέζει λίγο τον τοπικό έμπορο, ιδίως αν μιλήσουμε για ένδυση υπόδηση και ορισμένα άλλα πράγματα. Καλά θα ήταν βέβαια εμείς να στηρίξουμε τον ξανθιώτη έμπορο. Η ανάσα λοιπόν που πήρε ο εμπορικός κόσμος ήταν πολύ μικρή και να μπορέσει να τον κρατήσει στη ζωή, ενώ πολλά είναι τα καταστήματα που θα συνεχίσουν να προχωρούν σε προσφορές προκειμένου να καταφέρουν να κάνουν τζίρο στα ταμεία τους, αν και όπως τονίζουν οι ίδιοι επαγγελματίες, εάν δεν υπάρχει ρευστότητα κάθε κίνηση αποδεικνύεται μάταια.